Και τώρα, στο τέλος, η κυρία Βαλεντίνη Μπόχτσου, ψυχολόγος, υποψήφια διδάκτορας στο τμήμα ιατρικής, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, με θέμα που πραγματεύεται τον καρκίνο, συγκεκριμένα τον καρκίνο του μαστού. Εργάζεται στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Ακελαρόπουλος και έχει εξειδίκευση στην Κλινική Ψυχοκοινωνική Ογκολογία. Θα μας μιλήσει για την ψυχολογική επιβάρυνση ασθενών και φροντιστών με καρκίνο του πνεύμονα. Καλησπέρα και από μένα. Θα μου δώσετε λίγα δευτερόλεπτα να μπορώ να δω τις σημειώσεις μου και θα... είναι εύκολο να έχω τέλεια. Α, θα ήθελα να μην φαίνονται όμως. Α, τέλεια, να μην το πειράζω εγώ. Λοιπόν, μέχρι να ρυθμίσουμε τα τεχνικά, καλησπέρα και από μένα. Είναι ιδιαίτερα μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση τους ανθρώπους της Fair Life και τη δυνατότητα που μου έδωσαν μέσα από αυτήν να γνωρίσω καλύτερα τη δουλειά τους και να την εκτιμήσω πραγματικά πολύ. Το μοιράζομαι μαζί σας αυτό. Θερμά συγχαρητήρια. Καθώς και τον κύριο Στυρόπουλο και την κυρία Αρβανίτη που ήταν το μέσο, το όχημα για να βρίσκομαι εδώ σήμερα να μου μεταφέρουν αυτή την πρόσκληση ως δάσκαλη και συνεργάτες και τους ευχαριστώ επίσης πολύ. Σκεφτόμουν όση ώρα άκουγα τους συνομιλητές ότι είναι πάντα έτσι μια πολύ ευχάριστη συγκυρία να βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικών ειδικοτήτων στο πλαίσιο μιας άτυπης ομάδας σε δράσεις ευαισθητοποίησης με στόχο τη σύμπραξη και απότερο ακόμα στόχο την καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού ο καθένας και η καθεμία από το μετερίζι του. Σκεφτόμουν επίσης τι μου διακινεί το άκουσμα της διάγνωσης του καρκίνου του πνεύμονα όταν μπήκα στη διαδικασία να προετοιμάσω αυτή την παρουσίαση και ήρθαν αυτόματα στο μυαλό μου με έναν αντανακαλαστικό τρόπο η σημασία και οι συμβολισμοί που περιέγραψαν και οι προηγούμενοι ομιλητές των πνευμόνων για τη ζωή. Αυτό που θα δούμε και θα συζητήσουμε μαζί σήμερα αφορά στο άλλο κομμάτι της κίνησης, όχι αυτό της σωματικής, αλλά την κίνηση στην ψυχική ζωή. Οπότε αυτό γι' αυτό θα σκεφτούμε μαζί σήμερα, με στόχο έτσι να μπούμε στη θέση τόσο των ασθενών όσο και των φροντιστών τους, οι οποίοι καταπονούνται σημαντικά από ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο, αν μη τι άλλο, από τα πρώτα συναισθήματα τα οποία δημιουργεί είναι ο εξαιρετικός φόβος, ένας φόβος παραλυτικός και σκέψεις αυτόματες που συνδέονται με την προκατάληψη που συνοδεύει μια διάγνωση καρκίνου του πνεύμονα. Με πολύ μεγάλη ανακούφιση ακούω ότι τα πράγματα αλλάζουν, ότι αυτή η διάγνωση στην πραγματικότητα πριν από λίγα χρόνια ήταν σχεδόν ταυτόσιμη με τον θάνατο σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Άρα, χωρίς να έχω φέρει μαζί μου υλικό από μελέτες, περισσότερο σκέφτηκα ότι έχει νόημα να συναισθανθούμε τους ασθενείς και τους φροντιστές, οι οποίοι πλέκονται σε μια θύελλα συναισθημάτων και βιωμάτων μέσα στην περιπέτεια αυτή, μεταφέροντας αυτά που ακούνε στα περιβάλλοντα στα οποία βρίσκονται από τη διάγνωση και μετά, και μία απόπειρα μέσα από τις εμπειρίες των ασθενών που υποστηρίζω τα τελευταία χρόνια, μία ιδέα, μία ενδεικτικά κάποιες φράσεις και κάποιες σκέψεις που μπορεί να σχετίζονται με αυτά. Άρα, μέσα σε ένα νοσοκομείο και έξω από αυτό, τι ακούνε οι ασθενείς? Ακούνε, ακούστηκε και νωρίτερα. Καπνίζατε? Έχετε ιστορικό στην οικογένεια? Κάνατε τακτικά εξετάσεις? Τι αισθάνονται με αυτά? Το πρώτο πράγμα που αισθάνονται είναι η ενοχή. Άλλος μπορεί να κάπνιζε, άλλος μπορεί να μην κάπνιζε, αλλά μπορεί να μην ήταν συνεπής με τις εξετάσεις, γιατί μπορεί να μην είχε ιδέα ότι μπορεί να έχει ένα κληρονομικό ιστορικό ή τίποτα από όλα αυτά. Έχετε καρκίνωμα και εγώ χρειάζεται να τα βλέπω, δεν το μπορώ να τα πω απ' έξω, του πλακώδους κυττάρου, αδενοκαρκίνωμα ή μεγαλοκυττάρικο ή μικροκυττάρικό καρκίνωμα. Άγνωστοι όροι,
καταιγισμός, οι οποίοι στις μέρες μας οδηγούν σε ατελείωτες αναζητήσεις στο διαδίκτυο. Καταφεύγουμε στην πληροφορία αυτήν, την άτυπη. Ανάγκη για άμεση αφομοίωσή τους και λήψη πάρα πολύ σοβαρών αποφάσεων για τη θεραπεία. Θα πρέπει να διακόψετε την εργασία και να ξεκινήσετε συνδυασμένη ακτινοχημειοθεραπεία το συντομότερο, με συχνότητα τάδε. Όλα αλλάζουν. Θα πρέπει να αλλάξει η ζωή του ανθρώπου, ο οποίος σκέφτεται, πρέπει να μπω σε θεραπείες, έχω καρκίνο του πνεύμονα, πόσο χρόνος μου μένει, θα ζήσω, θα τα καταφέρω, τι θα περάσω. Στην πραγματικότητα είμαι ένας άνθρωπος που έχει ημερομηνία λήξης πια. Καλό είναι να κουρέψετε τα μαλλιά σας κοντά, θα πέσουν από τις θεραπείες. Εμείς μη στεναχωριέστε όμως, μπορούμε να σας θεογραφήσουμε μία περούκα. Έπεσαν τα μαλλιά σας, χάσατε τα φρύδια σας, δεν έχετε βλέφαρα. Γιατί φοράτε μαντήλι, φαίνεστε πρισμένοι, είστε ακόμα σε θεραπεία. Η ιδιωτικότητα πάβει από τις ενδείξεις αυτές. Δεν υπάρχει τρόπος κάποιος να κρατήσει την ιδιωτικότητά του. Είναι φανερό ότι βρίσκεται σε μία θεραπεία. Άρα πιθανόν μπαίνει και σε μία διαδικασία να απαντήσει. Η κρεατινίνη σας είναι ανεβασμένη. Καλό είναι να δείτε έναν νεφρολόγο. Φούντος η ψωρίασή σας να πάτε σε έναν δερματολόγο. Έχει χαλάσει ο ύπνος σας, έλατε να δείτε έναν ψυχίατρο. Αυτό, τουλάχιστον οι ασθενείς με τους οποίους έχω συνεργαστεί εγώ, περιγράφουν έναν κικαιώνα και πολλά κενά σε αυτό που πριν αναφέρθηκε πολλές φορές στην ολιστική προσέγγιση. Λείπει η διασύνδεση. Γίνεται πάρα πολύ αξιόλογη δουλειά στα νοσοκομεία μας. Οι άνθρωποι, θα μιλήσω για αυτούς αργότερα, γιατί άνθρωποι είμαστε όλοι, κάνουν μια εξαιρετική δουλειά, αλλά πέφτει ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην πλάτη των ασθενών να διαχειριστούν πέρα από την ίδια την κατάσταση την οποία βιώνουν. Υπάρχουν και πάρα πολλά συνοδά, άλλα σημεία και συμπτώματα. Να είσαι δυνατός, όλα θα πάνε καλά. Γιατί δεν μιλάς, πρέπει να μιλάς για όσα σε προβληματίζουν. Έλα τώρα, τι είναι αυτά που λες, μετάσταση. Δάγκω στη γλώσσα σου, ας πούμε κάτι άλλο. Έλα να αλλάξουμε θέμα. Μην αγχώνεσαι, σε καταλαβαίνω, όλα θα πάνε καλά. Οι ασθενείς λένε, έχετε ξαναπεράσει καρκίνο του πνεύμονα, το λένε από μέσα τους. Και ξέρετε, θυμώνουν πάρα πολύ με αυτή τη στάση. Πάμε στους φροντιστές. Τα συναισθήματα είναι κοινά. Απλά βιώνονται με διαφορετική σειρά. Πρώτα ερωτήματα. Πόση ζωή έχει, τι να ρωτήσω, τι θα πω στα παιδιά. Το σοκ της διάγνωσης, να του το πω, να μην το πω, ποιος θα το πει, τι λέω, πώς το λέω. Πάρα πολύ συχνά, και αυτό δεν αναφέρεται συχνά, είναι μια δυσκολία όμως, υπάρχουν ανατροπές μέσα στο συγγενικό περιβάλλον, γιατί συγγενείς έρχονται κοντά με αφορμή τον καρκίνο που πριν ήταν απομακρυσμένοι. Και ένας άνθρωπος ο οποίος νοσεί χρειάζεται τη φροντίδα άλλων ανθρώπων, οι οποίοι πριν δεν είχαν λύσει τα ζητήματα που τους είχαν απομακρύνει και πρέπει να έρθουν με έναν απότομο τρόπο κοντά. Ασφάλεια ή ρίσκο, διάρκεια ζωής ή ποιότητα ζωής. Πάρα πολύ συχνά το τελευταίο ακούγεται στους ηλικιωμένους. Τι να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γύρω στα 80, να μπει σε θεραπεία, να τον ενημερώσουμε, να τον ρωτήσουμε τι θέλει ή να τον αφήσουμε έτσι χωρίς να ξέρει και όσο πάει. Αγγελιοφόρος χωρίς συνέστημα. Αυτό το άκουσα σε ένα βίντεο της Fair Life, σε κάποια εκδήλωσή σας. Τι να λέω στον ασθενή. Αν μιλήσω για τα πράγματα με το όνομά τους, θα συμβεί κάτι κακό. Αυτό το τελευταίο λέγεται μαγική σκέψη. Είναι μια κατάσταση αμυντική, στην οποία δυνητικά μπορεί να πούμε όλοι, όταν είμαστε εξαιρετικά στρεσαρισμένοι. Αν κάνω αυτό, θα γίνει κάτι άλλο. Θα πεθάνει ο άνθρωπός μου, αν του το πω. Θα τον στεναχωρέσω τόσο πολύ που μπορεί να τον χάσω. Πώς θα λείψω από τη δουλειά, ποιος θα αναλάβει αυτά που μέχρι τώρα έκανε ο ασθενής, νέες οικονομικές απαιτήσεις. Αλλάζουν οι ζωές και των φροντιστών. Πρέπει να παίρνουν άδειες. Οι άδειες δεν είναι δεδομένες, είναι ελάχιστες αυτές που δικαιολογούνται για τους φροντιστές. Χάνουν επομένως το μεροκάματό τους, θα το πω απλά. Ανατρέπονται οι ισορροπίες, πάρα πολύ ακριβές εξετάσεις, ανάγκες για δεύτερες και τρίτες γνώμες. Καταφεύγουν οι άνθρωποι από την επαρχία στα κέντρα ή και στο εξωτερικό. Αυτό φέρνει σεισμό μέσα στην οικογένεια και πάρα πολύ υψηλές οικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί. Ο φροντιστής αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ γιατρών, γραφειοκρατίας και ασθενή.
να κλείσω ραντεβού για τον επόμενο επανέλεγχο. Θα βρω διαθέσιμη ημερομηνία, θα προλάβω και χώρια από αυτό. Συνοδεία στις χημειοθεραπείες. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να έρθετε μόνο σας, θα πρέπει να σας συνοδεύει κάποιος στη θεραπεία, γιατί υπάρχει ένα βουνό χαρτιά τα οποία πρέπει να διευθετηθούν και εσείς να είστε μέσα στη θεραπεία. Ο φροντιστής το τραβάει και αυτό. Πώς θα είναι το αύριο, τι κρύβεται πίσω από τους ιατρικούς όρους, πρέπει να κάνει τον μεταφραστή, πρέπει να καταλαβαίνει, πρέπει να διαβάσει ο ίδιος, πρέπει να γίνει το φίλτρο της πληροφορίας. Πρέπει να φας. Πώς θα αντέξεις την επόμενη θεραπεία. Ευθύνη. Αν ο ασθενής δεν έχει όρεξη από τη χημειοθεραπεία, φορτώνεται με ενοχή ο φροντιστής. Δεν θέλει να φάει. Τι θα κάνω, θα αδυνατήσει, δεν θα καταφέρει, δεν θα βγάλει την επόμενη. Αναγνώριση των κέριων σημείων, των παρενεργειών της θεραπείας, της εξέλιξης της νόσου, επικοινωνία με την ιατρική ομάδα του ασθενή εκτός των προγραμματισμένων ραντεβού. Τι βάρος, πώς να πάρω τηλέφωνο το γιατρό, είναι 10 η ώρα το βράδυ και κάνει εμετούς. Τι θα κάνω. Διατήρηση της καθαρότητας στη σκέψη, της ψυχραιμίας και πάσης φύσεως ισορροπιών. Καλείται να απορροφά την ένταση, την κόπωση, την απογοήτευση και τα νεύρα. Ταυτόχρονα, πρέπει να συνεχίζει και τη δική του ζωή, γιατί σίγουρα, πολλές φορές, πολύ συχνά, συχνότατα, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι πίσω που τον χρειάζονται και τον καλούν. Και πρέπει να ανταποκρίνεται και σε αυτές τις βασικές υποχρεώσεις, που είναι προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές. Και τέλος, πρέπει να λειτουργεί ως εμψυχωτή σε όλες τις φάσεις της νόσου, να απενοχοποιεί και να αναρωτιέται και ο ίδιος μέσα του πώς μοιάζει το τέλος. Πώς θα ξέρω ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Το φορτίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστιο. Πάρα πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε. Αυτό που κλονίζεται πάρα πολύ σημαντικά και δοκιμάζεται σε αυτή τη διαδικασία είναι στην πραγματικότητα η ψυχική ανθεκτικότητα των ανθρώπων. Αυτό που ένας άνθρωπος που δεν αντιμετωπίζει ένα μείζον πρόβλημα, ονομάζουμε εσωτερική συνοχή, εσωτερική συγκρότηση. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς έχει τις δικές του εσωτερικές πεποιθήσεις, τα δικά του βιώματα, με βάση τα οποία, ανάλογα με τις εμπειρίες που έχει στο περιβάλλον του, μπορεί να ανταποκρίνεται, να λειτουργεί, να δουλεύει, να εργάζεται, να σκέφτεται, να αποφασίζει και να βρίσκει λύσεις στα προβλήματά του. Όταν προκύπτει μία διάγνωση τόσο δύσκολη όπως είναι ο καρκίνος, και ο καρκίνος του πνεύμωνα είναι μία ακόμα πιο δύσκολη διάγνωση, αυτό το πράγμα κλονίζεται, χάνεται και αυτό που απειλείται είναι η εσωτερική συνοχή. Ο άνθρωπος φλερτάρει, επιτρέψτε μου την έκφραση, εντός πολλών εισαγωγικών, με την αποδιοργάνωση, με την ψυχική αποδιοργάνωση. Γι' αυτό λοιπόν και έχει τεράστια σημασία η ψυχοκοινωνική υποστήριξη και το έργο που γίνεται και από τη Fair Life και από πάρα πολλούς άλλους ευτυχώς φορείς ανά την Ελλάδα, χρειάζονται κι άλλοι όμως για να γίνεται αυτό το έργο. Τι χρειάζεται λοιπόν να έχουμε στο μυαλό μας όσοι είμαστε γύρω σε αυτά τα περιβάλλοντα. Και ανοίγω μία μικρή παρένθεση γιατί υποσχέθηκα ότι θα το πω. Αν είχα λίγο περισσότερο χρόνο, θα έπρεπε να προσθέσω και μία διαφάνεια πριν από αυτήν για την ψυχική επιβάρυνση του προσωπικού που φροντίζει τους καρκινοπαθείς και κυκλοφορεί μέσα στα νοσοκομεία, η οποία επίσης δεν πρέπει να αμελείται καθόλου, πρέπει να συζητιέται και αυτή. Θα τα πούμε αύριο όμως. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, θα γιορταστεί όπως κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου και είναι αφιερωμένη στην ψυχική υγεία στο εργασιακό πλαίσιο. Οπότε, ας κρατήσουμε αυτό στη σκέψη μας. Ίσως είναι μια καλή ιδέα και μια ξεχωριστή διοργάνωση, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να το πω. Άρα, έχοντας στο μυαλό μας όλα αυτά, μέσα από τα βιωματικά παραδείγματα που προσπάθησα έτσι να σας φέρω στο νου, άκουσα σε ένα από τα βίντεο της Fair Life που είδα έτσι για σε μια προσπάθεια να σας γνωρίσω πρωτού σας γνωρίσω εδώ. Έλεγε μία κυρία, έχουμε δύο ζωές και η δεύτερη ξεκινάει αφού μάθουμε ότι έχουμε μόνο μία. Το βρήκα τόσο περιγραφικό και χαρακτηριστικό και έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί όταν έρχεται μία σοβαρή διάγνωση, δεν είναι μόνο ο καρκίνος είναι από τις πολύ σοβαρές. Στην πραγματικότητα γίνεται ένα σεισμός στη ζωή του ανθρώπου και προκαλείται ένα ρήγμα. Η ζωή χωρίζεται στη ζωή πριν τον καρκίνο και στη ζωή μετά τον καρκίνο. Και στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ακριβώς σε μία τέτοια προσπάθεια μπαίνουμε, στο να φέρουμε λιγάκι ξανά
την εσωτερική συνοχή και την οργάνωση στο μέσα μας. Να κινήσουμε το συναίσθημά μας και να το ξαναοργανώσουμε με τα καινούρια δεδομένα. Επομένως, δίνονται δύο μάχες κόντρα στο θάνατο. Η πρώτη είναι η θεραπευτική, για την οποία αγωνίζεται πολύ στεναρά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το προσωπικό στα νοσοκομεία, αφορά στη μάχη για τη ζωή και έρχεται πρώτη. Ωστόσο, μια παράλληλη μάχη, την οποία δίνουμε οι άνθρωποι που είμαστε στον χώρο της ψυχικής υγείας και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στον καρκίνο, είναι η διατήρηση και της ψυχικής ζωής, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην σηκώνουν τα χέρια ψηλά, να μην παρετούνται και να έχουν μια ελπίδα ώστε να προσπαθήσουν, ώστε να βάλουν, ας πούμε, τα πόδια και τα χέρια μπρος και να παλέψουν ώστε να ζήσουν και σωματικά και ψυχικά. Η πληθώρα των συναισθημάτων που εναλλάσσονται ανάλογα με τη φάση της θεραπείας της νόσου και των εκάστοτε δυσκολιών ήταν εφανερής αυτά που είπαμε πριν. Δύο σημεία κλειδιά. Το πρώτο είναι η ειλικρίνεια. Λένε οι άνθρωποι, τι να λέμε, να μην το πούμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μην μιλάμε. Ωστόσο, η ειλικρίνεια έχει φανεί από την εμπειρία και η ανοιχτή επικοινωνία, ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκονται τα πράγματα, χωρίς να τρομάζουμε τους ανθρώπους και με προσεκτικά λόγια και χειρισμούς, ότι μπορεί να είναι σωτήρια και να μην είναι βλαπτική, δεν θα στεναχωρίζουμε τον ασθενή αν ξέρει. Ίσα-ίσα τον υπευθυνοποιούμε και τον βάζουμε συμμέτοχο στη λήψη των αποφάσεων. Τον εντάσσουμε μέσα στη διαδικασία. Και το δεύτερο που προσπαθούμε πάρα πολύ στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη είναι να δοθεί ένα νόημα στην νόσο. Να μπει ο ασθενής στη διαδικασία και να σκεφτεί τι σημαίνει η ασθένεια για τον ίδιο και τι σημεία, τι αφετηρίες βάζει για το από εδώ και πέρα. Το μοίρασμα, το να υποθούν πράγματα που δεν λέγονται εύκολα ή που μας φαίνεται ότι δεν λέγονται εύκολα. Η αναζήτηση της ολιστικής προσέγγισης, η σημασία της διασύνδεσης και της διεπιστημονικότητας, το να απενοχοποιηθούμε, να το ζητάμε και να το διεκδικούμε, η ενδυνάμωση. Άρα, η διασφάλιση της ψυχοκοινωνικής φροντίδας, τόσο για τον ασθενή, όσο και για τον φροντιστή. Άρα, η δουλειά των επαγγελματιών ψυχικής υγείας είναι να εργαστούμε μαζί με τους ωφελουμένους μας πάνω σε αυτό το πάρα πολύ απαιτητικό ερώτημα. Πώς διαθέτουν τη ζωή τους μετά τη διάγνωση με καρκίνο. Είναι ένα δύσκολο ερώτημα, το οποίο έχει μία πορεία μπροστά, μία προσπάθεια. Ωστόσο, είναι μία βεβαιότητα ότι όλοι κάποια στιγμή θα βρεθούμε να κοιτάμε τον θάνατο κατάματα, αργά ή γρήγορα, με τον έναν ή άλλο τρόπο. Αλλά όπως έλεγε και ένας δάσκαλος, προηγουμένως είμαστε ζωντανοί. Οπότε, κάπως έτσι θα κλείσω ευχαριστώντας σας. Ζητώ συγγνώμη αν ξέφυγα από το χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Ουσιαστικά, νομίζω ότι καταχρεστήκαμε λίγο από το χρόνο σας. Δεν ξέρω τώρα σε τι συμπεράσματα να καταλήξουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι η δεύτερη ενότητα ήταν λίγο πιο γενικά τα πράγματα και ήταν τα πιο ουσιαστικά πιθανά. Δηλαδή, όλοι βιώνουμε δυστυχώς τις συνέπειες μιας κλιματικής κρίσης. Ίσως ο τόπος μας να βίωσε έτσι μια μεγάλη καταστροφή. Αυτό προφανώς έχει μη μετρήσιμα αποτελέσματα στην ευεξία, έτσι στο well-being το που νιώθουμε, όταν βγούμε και βλέπουμε καμένα, ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτό δεν μετράτε. Δεν μετράτε με τα PM10, ας πούμε, για παράδειγμα. Σίγουρα η βεβαιότητα είναι μάλλον ότι θα τα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Είναι κάτι αναπόφευκτο. Εμένα αυτόματα η σκέψη στην δεύτερη ομιλία ήταν, κανείς έχει σκεφτεί αν και εγώ το νοσοκομείο. Ποιο θα ήταν το αύριο αυτού του τόπου. Εντάξει, συζητάμε επειδή καταφέραμε και σώθηκε το νοσοκομείο. Αν και εγώ ήταν το νοσοκομείο. Απλά το λέω για τις αρχές του τόπου. Και εμείς το σκεφτήκαμε. Και το τρίτο κομμάτι, έτσι, το οποίο ήταν και το πιο συναισθηματικά φορτισμένο, νομίζω ότι υπόθηκαν πράγματα τα οποία αφενός μεν απασχολούν όλους,
και έγιναν νήξεις για πράγματα όπως το μπέρδεν των επαγγελματιών υγείας, έτσι που αναλαμβάνουν τη φροντίδα, πέρα από τους ίδιους τους ασθενείς, πέρα από τους φροντιστές. Και θα ήθελα να σκεφτούμε και κάποτε να συζητήσουμε έτσι θέματα ταμπού. Δηλαδή, όταν τα πράγματα φτάνουν στο τέλος, ποιο είναι το τέλος όντως, ποιο είναι το τέλος που επιθυμεί ο άρρωστος. Ξέρετε, η εύκολη λύση είναι το να αφήνουμε στο νοσοκομείο, γιατί δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Αυτό θέλει ο ασθενής. Δεν το ξέρω. Είναι ένα θέμα το οποίο ίσως κάποτε θα πρέπει να το συζητήσουμε όλοι. Να ευχαριστήσω τη Fair Life για την ευκαιρία που μας έδωσε να βρεθούμε εδώ. Να ευχαριστήσω όλους σας που είστε παρόντες. Και ίσως την τελική αποφώνηση θα ήθελα να την κάνει η Κορίνα, η οποία ως πρόεδρος του Fair Life μας έφερε όλους. Και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω όλες. Οι ομιλίες ήταν πραγματικά καταπληκτικές. Συγκινήθηκα ιδιαίτερα με την τελευταία ομιλία, γιατί ξέρετε και με όσα είπε ο κύριος Στυρόπουλος, όταν ένας άνθρωπος φτάνει στο τέλος της ζωής του, εκεί είναι πλέον πολύ δύσκολο, γιατί δεν ξέρεις τι είναι αυτό που θέλει. Δεν ξέρεις, εγώ με τον σύζυγό μου δεν ήξερα στο τέλος τι πρέπει να κάνω. Έτρεχα σαν τρελή πάνω κάτω, στη μέθα, από εδώ, από εκεί. Μου έλεγα να του κάνω τραχιοτομή για να ζήσει ακόμα 2-3 μέρες. Και ήταν πραγματικά τραγικό. Όπως είναι τραγικό να μην έχεις δουλέψει με τον άνθρωπό σου για το end of life. Δηλαδή, εγώ δεν μπόρεσα να του πω στο τέλος πόσο πολύ τον αγαπώ ή πόσο πολύ θα μου λείψει, γιατί νόμιζα ότι θα συνεχίσει να ζει. Δηλαδή, δεν είσαι προετοιμασμένος γι' αυτό. Και εμείς στη Fair Life αυτό το οποίο θέλουμε είναι πραγματικά η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση. Όταν ο Σάιμον έφυγε από τη ζωή, ουσιαστικά δεν σας κρύβω ότι γύρισα το μυαλό μου. Γύρισα το μυαλό μου γιατί δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω γιατί δεν γνωρίζαμε για τον προληπτικό έλεγχο όπως εγώ π.χ. έκανα τη μαστογραφία μου ή εκείνος έκανε την κολονοσκόπηση και έλεγε στους, γιατί ο σύζυγός μου ήταν Άγγλος, ότι I did everything, I'm absolutely healthy. Και τελικά δεν ήταν healthy. Είχε σταματήσει το κάπνισμα 15 χρόνια. Μπορεί να μην ήταν καθαρός, γιατί ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα ότι πάνω από τα 25 χρόνια μπορεί να θεωρηθεί ότι κάποιος καπνιστής ενδεχομένως δεν έχει, μπορεί να είναι καθαρούς πνεύμονες. Τελικά όμως, στο τέλος της ημέρας, τι είναι αυτό που έχει σημασία πέρα από την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. Γι' αυτό δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Πηγαίνουμε από πόλη σε πόλη, γνωρίζουμε πραγματικά φανταστικούς ανθρώπους. Εγώ σήμερα έμεινα έκπληκτη, γιατί σας γνώριζα από το τηλέφωνο ή κάποιος ασθενής μου είχε πει, είδα τον κύριο Ναυλαβή, τον κύριο Στυρόπουλο ή οποιοδήποτε γιατρό. Και χαίρομαι πολύ που βρισκόμαστε σε κάθε πόλη και μοιραζόμαστε το μήνυμα με όλους εσάς, γιατί όλοι εμείς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Και πρέπει να το πιστέψουμε αυτό. Άνθρωποι σαν την Κική, άνθρωποι... Και εσείς πρέπει να βγαίνετε προς τα έξω. Πέρα από το ρόλο σας σαν γιατροί, πρέπει να είστε μπροστά. Επίσης, άκουσα την η κυρία Μπόξο να φέρθηκε πάρα πολύ στο, στην επιβάρυνση που έχουν οι γιατροί. Αυτό πραγματικά είναι ένα συνέστημα, το οποίο όντως πρέπει να το διαχειριστείτε. Ήμουν στο Σαν Διέγκο, ομιλήτρια σε ένα συνέδριο και υπήρχε ένα ολόκληρο session για αυτό το θέμα. Γιατί η επιβάρυνση που δέχεστε και εσείς τη στιγμή που ανακοινώνετε σε κάποιον ασθενή ότι έχει καρκίνο και το παίρνετε μέσα σας και είναι κάτι που... μερικές φορές αισθάνομαι ότι οι γιατροί, γιατί έρχονται ασθενείς και μας λένε, ξέρετε, ο γιατρός δεν μου αφιέρωσε χρόνο. Ναι, πώς να σου αφιερώσει χρόνο, εγώ το καταλαβαίνω, όταν έχει απ' έξω άλλους να δει, άλλες 20 ασθενείς και το σύστημα δεν του επιτρέπει, δεν είναι ότι δεν θέλει, είναι ότι δεν μπορεί και από κάποιο σημείο και μετά και ο ίδιος χάνει τις αντοχές του. Άρα είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να δούμε. Ας σταθούμε όμως στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, που είναι κάτι που εργαζόμαστε και με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. Θα ήθελα να δούμε ένα βιντεάκι το οποίο έχουμε πάρει έγκριση από το ΕΣΡΟΥ να παιχτεί στην τηλεόραση το μήνα Νοέμβριο, μήνα ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του πνεύμονα. Και να σας ευχαριστήσω πραγματικά θερμά. Ήταν πολύ τιμητικό που βρίσκομαι εδώ. Μας παρακολούθησαν πάνω από 700 άτομα και η αίθουσα εδώ ήταν γεμάτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους όλων μας από την Fair Life. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στυρόπουλε.
Ο Αλέξης, 56 ετών, πατέρας δύο παιδιών, έχει ένα βάρος στο στήθος και βύχει για πάνω από 3 εβδομάδες. Ως πρώην καπνιστής, τα συμπτώματα τον ανησυχούν και επισκέπτεται το γιατρό του. Μετά από μια σειρά εξετάσεων και αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης ακτινοβολίας, ο Αλέξης διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα σε αρχικό στάδιο. Με τον κατάλληλο συνδυασμό θεραπείας, ο Αλέξης πρόλαβε και απολαμβάνει τη ζωή. Αν πληρείς τα κριτήρια για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του πνεύμονα, μίλα με τον γιατρό σου. Θα σας προτρέψω αυτό να το μοιραστείτε στα social media. Εμείς θα το μοιραστούμε και με τους γιατρούς και με όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό. Μόνο με την επαναληψιμότητα και το brainstorming σε κάποιον μπορεί να αποφασίσει να κάνει αυτή την τόσο σημαντική εξέταση και να σταματήσει το κάπνισμα. Ναι, μας έχουν παραχωρηθεί 80 αξονικές τομογραφίες χαμηλής δόσης ακτινοβολίας, 50 από το Δημόκριτο και άλλες 15 από το ιδιωτικό ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο Αλεξανδρούπολης και την Euromedica. Ήδη έχουμε λάβει, δεν έχουμε κάνει κάποια προβολή σε αυτό. Έχουμε ήδη λάβει 15 αιτήματα. Είμαι σίγουρη ότι θα κλείσουν πάρα πολύ γρήγορα. Μακάρι να μπορέσουμε να έχουμε και άλλες εξετάσεις. Και το πιο σημαντικό είναι επιτέλους, κύριε Στυρόπουλε, να ενταχθεί ο προσυμπτωματικός έλεγχος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πιλωτικά, ξέρω ότι θα είναι και η Αλεξανδρούπουλα ενδεχομένως μέσα μαζί με τον Παπα-Νικολάου εδώ. Και το Σωτηρία και άλλα νοσοκομεία στην Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Θα ήθελα να βγάλουμε μια φωτογραφία όλοι μαζί. Είναι κάτι που το συνηθίζουμε με ένα μήνυμα και ίσως με τα μπάνερ μας, αν είστε όλοι okay με αυτό. Ευχαριστώ.